Ασκανά μόλις τελειώσε σήμερα η κανονική περίοδος, αρχίζει τα play-offs. Η ομάδα κέρδισε την άνοδο στη Β' Ασκανά. Μαζί μου έχω τον Φίλιππο Δημητρακόπουλο και τον Βαγγέλη Καρτζόγλου. Να ξεκινήσουμε από το παλιό στην ομάδα ή από το νέο στην ομάδα, πώς θέλετε. Λοιπόν, Βαγγέλη, σαν παλιός λοιπόν, πες μας, πώς ήταν η φετινή χρονιά. Εντάξει, ξεκινήσαμε με αρκετές εντάσεις, αλλά τελικά καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας. Ήταν η άνοδος, αν και δεύτερη. Εντάξει, τουλάχιστον μπορέσαμε να έχουμε ένα αξιοπρεπές πρόσωπο και τώρα κοιτάμε τον Πανιόνιο. Φίλιππε, η δικιά σας η χρονιά, ας πούμε, δηλαδή στο εφηβικό είναι και δύσκολη γιατί έχετε και τα μαθήματά σας, ξέρω, έχετε δυσκολίες. Πολλές φορές μπορεί να μην μαζεύεστε όλοι, να μην δηλώνετε όλοι παρότι τις προπονήσεις, οι υποχρεώσεις είναι λίγο περίεργες. Είναι δύσκολο το φοιτητικό, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι δύσκολο. Είναι ένα δύσκολο τμήμα διότι δεν υπάρχει χημεία που υπάρχει στο παιδικό. Διότι πολλά παιδιά έχουν μαθήματα και βρισκόμαστε Παρασκευές και καμιά φορά με μερικά παιδιά μόνο Σάββατα. Και είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστούμε με τα παιδιά. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός, πιστεύω ότι το βελτιώσαμε αυτό και ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν η άνοδος. Εσείς είναι και πρώτη φορά φέτος στον Ιωνικό. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία? Σίγουρα ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τα παιδιά. Τώρα κοιτάμε τη συνέχεια και ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Και η συνέχεια για εσάς, πλέον τα πράγματα αλλάζουν, έτσι? Εσύ, Βαγγελή, έχεις άλλη χρονιά στο φοιτητικό? Όχι, εγώ... Εσύ, Φίλιππε? Εγώ έχω άλλα δύο χρόνια. Άρα, Βαγγέλη, λίγο περίεργα τα πράγματα, Εντάξει, ανάμεσα συναισθήματα, εντάξει. Σίγουρα πρέπει να κοιτάξεις και επαγγελματικά τι θα κάνεις με τις σπουδές σου. Δηλαδή, αυτό που έλεγε και ο Φίλιππος είναι, δηλαδή είναι και η συνέχεια. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η δυσκολία ότι έχεις τώρα αυτά τα προβλήματα, τα οποία συνεχίζονται και πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις τελικά, έτσι δεν είναι? Ναι, απλά εντάξει. Για τον μπάσκετ δεν πιστεύω να σταματήσω. Θα συνεχίσω σαν χόμπι έστω. Και από εκεί και πέρα, σπουδές θα δούμε. Φίλιππε, εσύ όπως είπες έχεις δύο χρόνια, οπότε ακόμα δεν το σκέφτεσαι, έτσι. Είσαι τυχερός. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να δείτε. Δίπλα μου έρχεται ο Κώστατος Σωτηράκη. Κωστή, πέρυσι με το παιδικό πρωτάθλημα άνοδος, φέτος με το φοιτητικό, δεύτερη πάλι άνοδος. Είναι ωραία εσύ η ανώδη, έτσι δεν είναι? Είναι ωραία. Αλλά είναι και δύσκολο γιατί κάνεις πρωταθλητισμό δύο συνεχόμενα χρόνια. Για πες μας γι' αυτό. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι σε αυτήν την ηλικία που είμαστε και δευτέρα λυκείου, έχουμε φροντιστεί για τα βάσματα, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά αν έχεις θέληση, εντάξει, θα καταφέρεις όλα. Μιλήσαμε και με τα άλλα παιδιά, με τον Φίλιππο, με τον Βαγγέλη και αναφέραμε αυτό το πρόβλημα που έχει το φοιτητικό τμήμα, γιατί είσαι σε μια περίοδο που το μπάσκετ μπλέκεται όχι πλέον με το σχολείο αλλά με το μέλλον σας, με το τι θα κάνετε, με το αν θα, με τις σπουδές σας, με. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και όταν κάνεις και πρωταθλητισμό, βέβαια και οι απαιτήσεις μιας ομάδας, και ειδικά της ομάδας που είναι στον ελληνικό, έχουμε πολλές απαιτήσεις κι εμείς, ναι, δυσκολεύουν. Καλό είναι αυτό βέβαια, έτσι. Ναι, γιατί... Αλλιώς δεν βελτιώνεσαι, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Αλλά φέτος, π.χ. στο εφηβικό, αυτοί που είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν τα παιδιά ή ένα χρόνο μεγαλύτεροι μας, σαν τρίτη ηλικίου. Γιατί αυτοί δεν μπορούσαν να πούνε θα έρθω με τον μπάσκετ, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο και δεν θα διαβάσω το σχολείο. Γιατί πραγματικά έχουν όλο το μέλλον τους. Μια χρονιά φαντάζει εύκολη.
κερδίσαμε άνετα τη δεύτερη θέση. Ήταν τόσο εύκολο όμως τελικά. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου το θέμα είναι να ξεκινήσεις καλά, να πάρεις την ψυχολογία σου όλους τους αγώνες και απλά να έχεις μια σταθερή επίδοση. Εντάξει, χάσαμε και κάποια παιχνίδια, κάποια θα μπορούσαμε να τα έχουμε χτυπήσει, αλλά πιστεύω ότι αξίζαμε. Ήμασταν δεύτερη καλύτερη ομάδα, δύο καλύτερες πιστεύω, και αυτό που έγινε ήταν ότι το αξίζαμε και επειδή δουλέψαμε. Τώρα συνέχεια έχουμε play-off με τον Πανιόνιο. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον να πάμε να παίξουμε σαν Ιωνικός, ναι, να παίξουμε αυτό που ξέρουμε, να τα δώσουμε όλα και ό,τι βγει. Γιατί ο αθλητισμός έχει εκπλήξεις. Γι' αυτό δίνουμε και παρόν. Ναι. Η συνέχεια τώρα του χρόνου. Η συνέχεια του χρόνου ελπίζουμε θα είμαστε στην Αλβαθμική, θα είμαστε και ελπίζουμε να κάνουμε μια καλή χρονιά. Δηλαδή να είμαστε μέσα στην πρώτη πεντάδα εξάδα. Για μένα αυτός είναι ο στόχος, ο βασικός. Σίγουρα. Τώρα ο Πανιόνιος είναι ένα πράγμα που είναι δύσκολο. Πρέπει τουλάχιστον να κρατήσουμε μια αξιοπρέπεια γιατί φέρουμε και ένα όνομα μεγάλο. Και όσο καλύτερα τα πάμε, τόσο καλύτερα είναι για μας. Πρέπει να συγκεντρωθούμε για να δουλέψουμε. Λοιπόν, Κωστή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις και ό,τι καλύτερο. Στην παρέα μας έχουμε και τον Νίκο τον Καριαμανίδη και τον Δημήτρη τον Μαθούβαλο. Αυτοί παιδιά του εφηβικού. Πρωταθλητές πέρσι και οι δυο σας με τους το παιδικό. Σηκώσαμε την κούπα, πήραμε την άδεια στα Φασκανά και τα ξανακαταφέρατε και φέτος με το εφηβικό πάλι. Δυστυχώς δεν σηκώσαμε αυτή τη φορά, αλλά με τη δεύτερη θέση είχαμε το στόχο μας την άνοδος. Εύκολη άνοδος, δύσκολη, πώς την είδατε, Νίκο? Ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή, γιατί ήμασταν οι περισσότεροι 97. Πήραμε ένα, είχαμε δύο προσθήκες και ήταν δύσκολα τους πρώτους 2-3 μήνες, γιατί ήταν και καινούργιος ο coach. Ήταν να προσαρμοστούμε και το καταφέραμε. Και όλα μετά πήραμε δρόμο τους. Δημήτρη, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα? Εντάξει, ναι, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα, προετοιμάσεις όλα αυτά. Να διαφθούμε και σαν ομάδα, όμως με τον κότς τα καταφέραμε, πήραν και δυσκολίες. Ναι, να το αναφέρουμε, γι' αυτό είχαμε και καινούργιο προπονητή, έτσι, δηλαδή άλλη φιλοσοφία. Αλλά στο τέλος τον πετύχαμε το στόχο μας. Τώρα του χρόνου έχετε μια χρονιά ακόμα στο θετικό. Ναι, άλλη μία. Θα ξανασυναντήσετε και τα παιδιά που ήταν και πέρσι, έτσι. Δηλαδή θα δεθείτε πάλι, θα θυμηθούμε μάλλον λίγο τις παλιές. Που ήταν επίσης σαν πρωτάθλημα, ναι. Για το νέο πρωτάθλημα. Κανόνα που απαγορεύονται οι εξάρτητες είναι σαν το περσινό παιδικό. Βέβαια, ηλικιακά δεν ξέρω αν είσαστε. Όπως είπες τώρα, ήσασταν μικροί σε σχέση ναι, με τις άλλες ομάδες. Πέσαμε με 95 άρτητες, ναι. Αυτό σημαίνει ότι τα καταφέρετε μια χαρά τελικά. Ναι, ναι. Αλλού είναι τα προβλήματα, δεν είναι στην ηλικία. Πού είναι, στα μαθήματά σας, στους χρόνους σας. Το έχετε αναφέρει όλοι αυτό το πράγμα. Πρώτα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πίεση. Πολύ μεγάλη, δυστυχώς. Το Λύκειο, όπως είπαμε και τα άλλα παιδιά, αρχίζετε και σκέφτεστε πια όχι μόνο το μπάσκετ, μάλλον μπαίνει και ένας επιπλέον παράγοντας, το τι θα κάνω στο μέλλον. Έτσι. Και είναι σίγουρα πολύ δύσκολο γιατί ο χρόνος πλέον περιορίζεται. Ήδη τα βλέπετε από φέτος, τα βλέπετε από πέρσι, κάθε χρονιά και χειρότερα, μεγαλώνετε. Βέβαια, το μπάσκετ όμως, από ό,τι βλέπω, το αγαπάτε. Δεν σταματήσετε, Δημήτρη, με τίποτα. Είτε στην Αλάνα, με τους φίλους, είτε το street basketball, είτε σε ομάδα, θα παίζουμε. Ο Ιωνικός, τι έχετε να πείτε, έχετε πολλά χρόνια στον Ιωνικό, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαστε 4-5 χρόνια μαζί. Ήρθαμε μαζί με τον Δημήτρη. Α, μάλιστα. Παίζετε κάπου αλλού. Κάναμε μια χρονιά στο Πίγασο και ήρθαμε όλοι. Δηλαδή είσαστε νέοι γενικά στο μπάσκετ, όχι μια φορά να παίζετε, να είστε σε ομάδα, έτσι. Γιατί πολλά παιδιά παίζουν 7-8 χρόνια. Αυτό είναι το τέταρτο. Το μετανιώσατε? Όχι. Καθόλου. Που ξεγνώσατε τον μπάσκετ, όχι. Που ήρθατε και στον Ιωνικό. Ακόμα καλύτερα. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.